Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, τι θα δούμε σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο? Όπως γνωρίζετε, όπως βλέπετε κιόλας στον τίτλο, θα σας δείξω τις αγορές μου που έκανα από το MAC Παιανίας. Και αυτή τη φορά με σπρώξανε, δεν ήθελα να πάω, γιατί όσες φορές πηγαίνω, τα ξέρω τι γίνεται. Κάνω καταθέσεις. Όμως μου άρεσαν πάρα πολύ οι τελευταίες μου αγορές, έτσι κι εγώ σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω και τι ωραίο και τι πράγματα κυκλοφορούν. Όξο καλέ. Λοιπόν, έχω να δηλώσω όμως πριν αρχίσω ότι έχουμε Νοέμβριο μήνα, το ξέρω ότι το ξέρεις, ναι, και εγώ ακόμα είμαι με αμάνικο. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Μεθαύριο θα έχουμε Δεκέμβριο. Ειλικρινά δηλαδή θα κάνουμε φέτος Χριστούγεννα στις παραλίες. Δηλαδή έτσι πως το πάει ο καιρός, ειλικρινά. Εν τω μεταξύ είναι deep στο full αρρωστημένο αυτό το πράγμα έτσι που ζούμε. Δηλαδή μία με βροχές, μία κεραυνούς, δώσε πόνο θε. Και απ' την άλλη. Να μου πέσεις τώρα ή τον ήλιο τον ηλιάτορα, δηλαδή δεν ξέρω σε ποιο ουράνιο και σε ποιο τόξο ένα πράγμα. Λοιπόν, μέχρι να πέσει λοιπόν το intro και να αρχίσουμε αυτή τη βιντεάρα, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Πάμε να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε που λέτε με ένα προϊόν το οποίο ήταν εκτός έκθεσης, αλλά επειδή το βίντεο είναι beauty haul, λέω ρε αδερφέ, αφού το κάνεις που το κάνεις, δείξω και στα κορίτσια, για beauty είναι, για skin care είναι. Λοιπόν, εγώ όπως γνωρίζετε έχω μεικτό δέρμα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το καθαριστικό προσώπου της La Roche-Posay F-Clar, το οποίο δεν είναι για μένα, αλλά είναι για το κορίτσι μου. Είναι 10 χρονών, οπότε άρχισανε λίγο και στο μετωπάκι της βγαίνουν κάτι σπυράκια, οπότε από σύστηση, πήγα στο φαρμακείο και του λέω θέλω αυτό το πράγμα. Το είχε σε πάρα πολύ οικονομική τιμή, είναι η μεγάλη συσκευασία, είναι τα 400 ml και με την έκπτωση το πήρα στα 13 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτό εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, επειδή το δοκίμασε η κόρη μου, είχε μία άποψη, την ξέρετε τώρα την ουρανία, πρώτα απ' όλα μυρίζει μανταρίνι, σου βγάζει μία πάρα πολύ φρέσκια μυρωδιά όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Δεν θα το χρησιμοποιήσει πρωί και βράδυ, το χρησιμοποιεί ουσιαστικά μόνο βράδυ, γιατί είναι μέσα στα εισαγωγικά φάρμακο. Λοιπόν, και τι εννοώ φάρμακο, παύλα καθαριστικό. Ναι μεν είναι για καθημερινή χρήση, αλλά για μία φορά την ημέρα. Και ουσιαστικά εμείς το κάνουμε το βράδυ. Αυτό το συγκεκριμένο, όπως λέει κιόλας, είναι για λιπαρά ευαίσθητα δέρματα και δέρματα τα οποία έχουν τάση ακμής. Και εγώ για να προλάβω κάποια πράγματα, βέβαια, αν δω ότι παραγίνεται το κακό, εννοείται ότι θα την πάω σε ένα δερματολόγο. Όμως, μέχρι να γίνει αυτό, επειδή έχω ακούσει φανταστικά πράγματα για αυτό εδώ πέρα, το συσκευάσιον, δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ίσα μια πιτσιλιά, έτσι, και σε βρεγμένο πρόσωπο κάνεις μασάζ, αυτό έχει την ιδιότητα να ανοίγει τους πόρους, να μπαίνει ουσιαστικά μέσα το καθαριστικό και να απορρίπτει το σμίγμα. Οπότε έχω να σου πω ότι και από τις δύο κιόλας εφαρμογές που το έχει κάνει το παιδί, μπορώ να σου πω ότι ναι μεν του ενυδάτωσε το πρόσωπο, αλλά θα μου πεις αφού είναι βελούδο το δερματάκι του. Ναι, αλλά όσο να είναι, εγώ ρε παιδί μου σαν εμπειρία έχω δει λίγο πολύ πιο ενυδατωμένο το προσωπάκι του. Έχω να σημειώσω το εξής. Το έβαλε και η μαμά μου, το οποίο αυτό δεν είναι για μεικτά δέρματα. Η μαμά μου έχει μεικτό δέρμα, όπως έχω και εγώ, και με το που το έβαλε αυτό, της έκατσε πάρα πολύ βαρύ, πρώτον, και δεύτερον, δεν την ενυδάτωσε καθόλου, αλλά της ξέρανε το δέρμα. Κάτι το οποίο εγώ πρώτη φορά το είδα, ήρθα σε αντιμέτωπη με αυτό το πράγμα, γιατί συνήθως τα καθαριστικά προσώπου, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, σου ενυδατώνουν το πρόσωπο. Αυτό δεν είναι για μεικτό δέρμα. Σας το λέω υπεύθυνα. Είναι πάρα πολύ καλά όσον αφορά τα λιπαρά δέρματα και τάση για ακμή. Και πάμε που λέτε στην έκθεση. Έχω να σου πω πριν να σου δείξω τα προϊόντα ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια και από την εμπειρία μου, τόσα χρόνια που πάω στις εκθέσεις, επειδή δοκιμάζω πάρα πολλά προϊόντα και έχω στο κεφάλι μου ένα review που έμεινα ευχαριστημένη και που όχι, γενικά και αυτά, ξέρω που πάω. Άρα αυτό σημαίνει ότι όσες φορές πάω είναι στάνταρ τα βήματά μου, γιατί έχω δοκιμάσει τα προϊόντα, έχω μείνει ευχαριστημένη. Έχουν μείνει ευχαριστημένες οι πελάτησες και γενικά μ' αρέσει να παίρνω καλά πράγματα και να κάνω καλές αγορές. Δηλαδή να μην σπαταλάω. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα όταν βλέπουμε πάρα πολλά, εννοείται ότι σπαταλάμε ρε παιδί μου και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε κάνει στο νου μας γιατί παρασυρώμαστε. Όμως, όσον αφορά τον επαγγελματισμό, δηλαδή το επάγγελμά μου στα νύχια, είμαι στάνταρ. Δεν μπορώ να κάνω πειράματα. Λοιπόν.
Και ήξερα μία εταιρεία η οποία είναι στο Κιλκής, είναι το Nails & More, που έχει διάφορα πράγματα, πολύ καλή ποιότητα και οικονομικά. Δεν ήξερα όμως ότι αυτή η εταιρεία φέρνει και καλλιντικά, γιατί εγώ όταν πήγαινα για τα νύχια, πήγαινα εκεί, έπαιρνα τα αναλώσιμά μου και ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Όμως εκεί που πήγα είδα και ένα stand το οποίο είχε φέρει καλλιντικά. Τέλος πάντων, μην σας τα πολυλογώ. Αυτά τα προϊόντα που θα σας δείξω είναι ως και σειρά το vlogger mail εδώ του βίντεο. Οπότε είχα τη χαρά να δοκιμάσω κάποια από τα προϊόντα τα οποία μου δώσανε, να σας δείξω κιόλας και τι ωραία πράγματα κυκλοφορούν όσον αφορά αυτή την εταιρεία. Εγώ αυτή την εταιρεία η αλήθεια είναι ότι δεν την ήξερα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε που λέτε με αυτό εδώ πέρα το foundation, το οποίο είναι από την εταιρεία Hearn. Ελπίζω να μην το σκότωσα. Λοιπόν, είναι foundation το οποίο έχει απόχρωση 52. Lentil Beach. Λοιπόν, στην αρχή όταν το είδα, λέω αποκλείεται, είναι πάρα πολύ άσπρο για μένα, δεν είναι η απόχρωσή μου. Όμως όταν ήρθε σε επαφή με το δέρμα μου, ξαφνικά όλα αλλάζουν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι είναι σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία, είναι στα 30 ml. Έχει applicator, πάρα πολύ βοηθητικό αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά το applicator και σε άλλες συσκευασίες. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σαν make-up είναι πάρα πολύ αρή. Δεν είναι πάρα πολύ, δηλαδή, shrunk. Λοιπόν, δεν είναι, είναι πολύ αρή, αλλά όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα δεν τρέχει, γιατί ή θα το βάλεις στο δέρμα ή θα το βάλεις στο πινέλο, κατευθείαν κάνεις γρήγορες κινήσεις και το απλώνεις πάρα πολύ καλά. Το τελείωμά του αφήνει κάτι σε ενδιάμεσο και matte, αλλά και κολώδης, απορροφάται πάρα πολύ εύκολα από το δέρμα σου. Ουσιαστικά το φοράω αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω ότι είναι ανάλογα το πώς το θες εσύ. Αν βάλεις μια πολύ μεγάλη ποσότητα, μπορώ να σου πω ότι ναι, θα σε καλύψει. Είναι καλυπτικό. Αν βάλεις μια ελαφριά ποσότητα, είναι η ποσότητα που βάζεις μόνο και μόνο για να μην βγεις έτσι έξω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το διακρίνεις. Εμένα μου αρέσει λίγο να μην είναι πολύ too much. Έχει να κάνει και αυτό με καθαρά με το πρόσωπο του καθενός βέβαια. Έτσι, λοιπόν, και μπορώ να πω ότι έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο άρωμα. Απλά είναι ένα αδιάβροχο make-up, το οποίο δεν με έχει στεναχωρέσει καθόλου. Έχει διάρκεια, η αλήθεια είναι, και δεν γυαλίζει. Αυτό. Λοιπόν, αφού πιάσαμε τώρα το make-up, θα έρθω εδώ πέρα και θα σου δείξω αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά. Τη συσκευασία με την πούδρα έχει δύο αποχρώσεις. Αυτή εδώ πέρα είναι για να μπορείς να το τοποθετήσεις σε όλο σου το πρόσωπο. Έχω να σου πω ότι έχω δοκιμάσει πούδρες και πούδρες. Αυτή τη μυρωδιά που σου βγάζει είναι απίστευτη. Στην αρχή όταν την έβαλα λέω, καλά, εγώ έχω τέτοιο σαπούνι, έπλυνα τα πινέλα με αυτό το σαπούνι, και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν το πινέλο, αλλά ήταν η πούδρα. Το άσπρο το έβαλα κάτω από τα μάτια, μετά από το concealer του Φωτός. Ειλικρινά την έχω αγαπήσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα, μπορώ να πω. Δεν τη στόχα, όμως με έχει ενθουσιάσει τα μάλα. Και τώρα πάμε σε μία άλλη παλέτα, σε αυτήν εδώ πέρα, την οποία συνδυάζει τρία πραγματάκια, ένα για contouring, ένα highlighter και ένα rouge, είναι πάλι από την εταιρεία Hearn. Ειλικρινά δηλαδή, μακάρι να το λέω σωστά. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είναι μία απίστευτη απόχρωση για να κάνεις τα κοψίματά σου, δεν έχω λόγια. Γράφει απίστευτα στο μάχουλό σου. Το ροδακινί εδώ πέρα, το ρουζάκι σου αφήνει έτσι μία λάμψη ουσιαστικά, ένα υγιής μαχουλάκι. Και το highlighter βασικά γράφει πάρα πολύ καλά. Βλέπεις. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την εταιρεία και ειλικρινά μπορώ να σου πω ότι είναι και πάρα πολύ οικονομική εταιρεία. Θα συνεχίσω τώρα με μία μάσκαρα, αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι πάλι από την ίδια εταιρεία και είναι η Gigant Shock Profession Extra Extra Large Volume. Λοιπόν, υπόσχεται, όπως καταλαβαίνετε, στην απόχρωση Black, είναι και αυτή πάρα πολύ οικονομική, μόλις 5,60. Έχετε σε αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι, αν διακρίνεις, είναι κουκουνάρι ουσιαστικά. Και είναι αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Μπορώ να σου πω ότι ναι, μου έχει δώσει έναν όγκο, η αλήθεια είναι. Γενικά δοκίμασα αυτή την εταιρεία και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τελευταία προϊόντα είναι αυτά εδώ πέρα, τα προϊόντα, τα οποία είναι ένα ψημένο ρουζ. Όταν είδα Baked Rouge, λέω, τι είναι αυτό, ειλικρινά, δηλαδή μεταξύ μας το βλέπει ο Λιλάδος, εντάξει. Λοιπόν, λέω, τι γίνεται παιδιά, τι ψημένο. Όμως μετά κατάλαβα ότι είναι σε αυτήν εδώ πέρα την μορφή, είναι ένα φανταστικό beach, γλυτερωτό ουσιαστικά ρουζάκι, το οποίο είναι η απόχρωση φανταστική. Κάτσε εδώ τώρα,
Έβαλα και το άλλο. Βλέπεις, γράφει κατευθείαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ και δείχνει, ρε παιδί μου, και πολύ υγιή στο δέρμα σου και λαμπερό. Θυμάστε που σας είχα κάνει ένα λαμπέρο μακιγιάζ στο Instagram και σας το είδα. Έρχεται. Είναι με αυτά εδώ πέρα όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, η απόχρωση είναι 2,74 και είναι στα 3,60 μόνο. Λοιπόν, και τέλος, αυτή εδώ πέρα η σκίτσα, η οποία είναι Fever Night, είναι άλλη μια γλυτερωτή τέλεια απόχρωση, όπως βλέπεις, φανταστική, που μπορείς έτσι να δώσεις πάρα πολύ έντονο, ωραίο μακιγιάζ όσον αφορά στο τέλος, στο μάτι σου. Και τώρα πάμε στην άλλη μου αγάπη όσον αφορά τα νύχια. Λοιπόν, πάλι από την Alice & More, πήγα και πήρα αυτό εδώ πέρα το εργαλείο. Είχα πάρα πολύ πλάκα βασικά, γιατί θα σου πω, όταν το είχε μέσα στο σακουλάκι, το είχε έτσι και έτσι. Το βγάζω κι εγώ από το σακουλάκι να το δω. Και καθόμουν η χαζή και το βάζα έτσι, έτσι. Λέω, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εξέχει, ρε παιδί μου, η τρίχα. Δεν γίνεται, θα χαλάσει. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό βουρτσάκι. Ουσιαστικά το έχω για να ξεσκονίζω τα επωνύχια, αλλά και να εξουδετερώνω τις σκόνες μετά. Λοιπόν, και έχει το χαλό το κολπάκι, το οποίο το γυρνάς. Το γυρνάς και πετάς. Όχι, δεν το γυρνάς και πετάς. Απλά είναι έτσι, το βάζεις και τοποθετείς το καπάκι. Λοιπόν, μια πάρα πολύ έξυπνη συσκευασία και πάρα πολύ καλές τρίχες. Έχει φοβερό αποτέλεσμα και βγαίνουν τα πάντα ξεπαραίου ξεπαραίου. Θα συνεχίσω ουσιαστικά με ένα ημιμόνιμο χρώμα μαύρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω από αυτή την εταιρεία ημιμόνιμο. Όπως σας είπα, είμαι στάνταρ στις επιλογές μου. Όμως γιατί όχι, ήθελα ένα μαύρο ουσιαστικά ημιμόνιμο για να τοποθετώ εκ των υστέρων μετά τις σκόνες. Γιατί όπως γνωρίζετε, όταν έχουμε μια μαύρη βάση, αποδίδει καλύτερα η σκόνη. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα το ημιμόνιμο από τον Alice & More. Είναι στα 8 ml, οικονομικότατο. Και τώρα πάμε στις σκόνες, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Έχω πάθει έρωτα με τις σκόνες. Λοιπόν, η πρώτη σκόνη που πήρα είναι αυτή εδώ πέρα, είναι η Aurora. Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός mermaid, χόλο, δηλαδή γίνεται χαμός, δεν μπορώ να το πω δηλαδή, εντάξει, απίστευτα. Στη σειρά έχει η Holo, Hologramic ουσιαστικά, είναι σε γκρι, έχει πολλά glitter μέσα, δεν ξέρω αν το διακρίνεις, θα σου δείξω κιόλας και στα δείγματα, εδώ θα περάσει κάπου η εικόνα να δεις τι ωραία απόδοση έχει και αυτό εδώ πέρα το θεϊκό mirror, το οποίο είναι η απόχρωση 03, είναι ένα rose gold, έχει παιδιά... Εμένα μ' αρέσει, λοιπόν, θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Μ' αρέσει να ψωνίζω και να με συμφέρει σαν συσκευασία, αλλά να με συμφέρει συσκευασία, ποσότητα, αλλά και τιμή. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο το πήρα μόνο 2,5 ευρώ. Είναι πολύ η ποσότητα μέσα. Δεν το ανοίγω, αλλά θα το δείτε αναλυτικά στις εικόνες που περνάνε. Ειλικρινά έχω πάθει έρωτα με τις εικόνες. Εδώ πέρα έχω φτιάξει και κάποια δείγματα για να δεις τι ωραία που γράφουν. Εδώ πέρα είναι με μαύρη βάση και εδώ πέρα είναι με άσπρη βάση. Μετά περπατούσα, βρήκα τη Λόβη μπροστά μου, πήρα το cleanser, το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ για να βγάλω την κολλώδη ουσία. Είτε είναι από acrylic gel, είναι από κάποιο top. Ουσιαστικά, να σου πω και την αλήθεια, τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ top no wipe, γιατί με βοηθάει στο να μην έχω άγχος μετά, αμάν έβγαλα την κολλώδη, θα πέσει η σκόνη εκεί που δεν θέλω, δεν θα γίνει καλό το σχέδιο και γενικά υπάρχει έτσι ένα άγχος. Όμως χρειάζεται και ένα cleanser, διότι βγάζεις την κολλώδη, κάνεις φορά πράγματα για την προετοιμασία του νυχίου, κατάλαβες. Λοιπόν, και μετά ήταν το τελευταίο περίπτερο που επισκέφτηκα, το GK Star Nails, το οποίο αυτή τη φορά πήρα αυτά εδώ πέρα τα βερνίκια, τα οποία είναι τα ink, αραιωμένα βερνίκια, δεν είναι παχιά βερνίκια και με βοηθάνε στο να κάνω τα marble nails που είδατε στο Instagram και το επόμενο βίντεο είναι το marble nails, πως έκανα τα marble, γιατί είχατε ενθουσιαστεί. Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα πήρα αυτές τις τέσσερις αποχρώσεις, είναι η black, αυτή είναι το blue, αυτό είναι το όχρα και αυτό είναι το purple. Λοιπόν, κάπου εδώ θα περάσουν και τα marble, να δεις τι ωραία νύχια είναι. Βέβαια, αν δεν γνωρίζεις ακόμα ότι στο Instagram έχω κάνει ένα δεύτερο account, το Bella Mary Mays, το οποίο βάζω μόνο τη δουλειά μου, καθαρά για νύχια, οπότε αν θέλεις κάνε ένα follow, θα το χαρώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ενώ μου είπε η κοπέλα ότι πάρε η κοπέλα μου και το clear, θα δεις, γιατί πρέπει ουσιαστικά να σπάσεις το χρώμα έτσι για να δημιουργηθεί αυτό το εφέ μαρμάρου, δεν την άκουσα, γιατί μου
μου είχε πει κάποιος ότι ρε παιδί μου, άστο clear, μπορείς να το κάνεις και με καθαρό ενόπνευμα. Λοιπόν, όμως θέλω να σου πω ότι ναι, χρειάζεται και το clear για να έχεις ρε παιδί μου όλη τη σειρά, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τέλος, πήρα αυτά εδώ πέρα τα δύο ταβερνίκια. Η μία απόχρωση είναι το 05 και η άλλη είναι το 13. Από το ίδιο περίπτερο πήρα αυτή εδώ πέρα τη λαβίδα που ουσιαστικά με βοηθάει να διαμορφώσω το ακριτζέλ μου πάνω στη φόρμα πριν πολυμεριστεί ουσιαστικά για να κάνουμε την καμπύλησε. Αν και μυρμηγκιάζουν λίγο, μαρμανιάζουν λίγο οι πελατησούλες μεταξύ μας, γιατί λίγο δεν το αντέχουν αυτή την πίεση. Όμως ναι, βρε κορίτσι. Αλλά πώς θα κάνουμε την καμπύλησε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα, για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσαν οι αγορές μου. Αυτά ήταν τα καινούργια προϊόντα ουσιαστικά που έχουν βγει. Μου άρεσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω, όπως σας υποσχέθηκα, το Marble Nails, πώς έχω κάνει αυτά τα υπέροχα τα σχέδια. Οπότε μην χάνεις ευκαιρία, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείς στα social media. Και μέχρι το επόμενο Marble Nails, εύχομαι να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!